Με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στην Α1Ε, ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε στον Κρουσόνα την Ιμινοϊκή με την ομάδα της Φορτέτσας να δίνει την δική της μάχη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα άνοιγε στον ΠΑΟΚ με τη συμπλήρωση 10 λεπτών, με τον Κουράκη να μην βρίσκει δίχτυα, αλλά τον γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 17, από εξαιρετική παλιά του Άνω Γιαννάκη, ο Κουράκης κοντρόλαρε την μπάλα και την έστρωσε στον Λιδάκη και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 στον Κρουσόνα. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στο 43, σε μια φάση που ξεκίνησε ξανά από τα πόδια του Άνω Γιαννάκη, ο Κουράκης μπήκε στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2-0. Η ομάδα του Βασίλη Πλεσίτη διαχειρίστηκε το υπέρ της σκορ στην επανάληψη, με την Μινοϊκή να κάνει την δική της προσπάθεια για να απειλήσει την εστία των γηπεδούχων. Τα πάντα όμως τελείωσαν στο 75, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Άνω Γιαννάκη, ο Άκης Κουράκης σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι, με το 3-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την 15η φετινή του νίκη και ένατη στο κάστρο του Κρουσόνα. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την παρουσία και την προσπάθεια των παιδιών. Κερδίσαμε σχετικά εύκολα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχαμε τα γκολ, είχαμε τις ευκαιρίες. Δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα, που είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Επιστρέψαμε στις επιτυχίες. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία, χαρά, διάθεση καλή να δουλέψουμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι και συνολικά να κλείσουμε την χρονιά με πετυχημένες εμφανίσεις και καλές νίκες. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι στην προηγούμενη αγωνιστική μας τύχησε περισσότερο ήττα από με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι ήταν άδικη ήττα, βέβαια. Συνεχίζει το δύσκολο πρόγραμμα. Μέχρι το τέλος νομίζω ότι θα είναι όλα τα παιχνίδια thriller. Χρειαζόμαστε βαθμούς γρήγορα. Και νομίζω ότι από το επόμενο παιχνίδι, βέβαια, που είναι με τον στο Ρούβα. Βέβαια, προέχει το κύπελλο που παίζουμε τον ΠΟΑ την Τετάρτη.